Μπορώ να πούμε ότι υποψιάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κηρύξει πόλεμο κατά τη στιγμή, κάποιοι άνθρωποι, και ότι το πιο πιθανό να είναι από αυτούς. Δεν έχουμε στοιχεία, θα βρεθούν και θα πάμε στη δικαιοσύνη. Για οργανωμένη εκστρατεία συκοφάντησης του ίδιου και του μοναστηριού κάνει λόγο ο πατέρας Παρθένιος από τη Μονή Οδηγητρίας, διαψεύδοντας τις πληροφορίες που πυροδότησαν την έρευνα από την Επιτροπή Δίωξης του Ξεπλήματος Βρώμικου Χρήματος. Ο ίδιος μιλώντας στο Λευτέρη Συμβουλάκη για τις πληροφορίες που συνόδευσαν την καταγγελία η οποία έγινε για business από τη Μονή με φωτοβολταϊκά και παράνομα κέρδη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ότι χρήματα δεν υπάρχουν ούτε στους δικούς του λογαριασμούς ούτε στο λογαριασμό του μοναστηριού, ο οποίος εποπτεύεται από τη Μητρόπολη και αρμόδια επιτροπή. Από τα μέσα ενημέρωσης το άκουσα, αλλά δεν έλεγε τίποτα. Στην οποία όταν το είδα, λέω δεν έχω καμία σχέση. Λέει 1 εκατομμύριο στο νοούμενο. Εγώ ξέρω ότι τι χρήματα έχω, οπότε λέω δεν με αφορά. Μετά όμως βάλανε και ονομαστικά. Ο νοούμενος Παρθένιος της Μονής Οδηγήτριας έχει 1 εκατομμύριο στο δέσμο. Καλά, πού το έχει και δεν το ξέρω. Ο ίδιος αποδίδει τη σκευωρία, όπως τη χαρακτηρίζει, στο γεγονός ότι η Μονή σταμάτησε να νοικιάζει μέρος των εκτάσεων ώστε να προχωρήσουν επενδύσεις αγροτοτουρισμού αλλά και φωτοβολταϊκών. Υπάρχει μια ανοιχτή πληγή. Κάποιοι οικονομικοί με τους οποίους έχουμε διαμάχη προσπαθούν να καταπατήσουν τα μοναστηριακά. Mm-hmm. Οι οποίοι θέλουν να βγάλουν στη μένα να με βγάλουν, επειδή εγώ προσπαθώ να έχω πάει, κάνω έξωση, προχωράμε δικαστικά. Mm-hmm. Και οπωσδήποτε πιστεύω, ας πούμε, ότι από εκεί πρέπει να είναι. Ο ηγούμενος Παρθένιος προαναγγέλει εξώδικο προς τις εφημερίδες των Αθηνών που κυκλοφόρησαν την είδηση, ζητώντας να αποδείξουν πώς τεκμηριώνεται ότι το ποσό του 1 εκατομμύριο ευρώ έχει διακινηθεί παράνομα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού που έχει παγώσει είτε του μοναστηριού που διαχειρίζεται ο ίδιος. Μέχρι σήμερα η αρμόδια εισαγγελία δεν έχει απαντήσει στους νομικούς συμβούλους που έχει επιστρατεύσει η Μονή Οδηγητρίας. Ισχυρίζονται ότι εγώ τα νοικιάζω. Ναι. Συνοικιαστές, παίρνουμε επιδοτήσεις και τα μοιραζόμαστε, κάνουμε κομπίνες. Αυτά είναι τελείως ανυπόστατα. Δεν μπορεί να είναι δύο πράγματα. Η Μονή ελέγχεται από τον οργανισμό, από τον ΟΔΕΠ. Οτιδήποτε κάνουμε, παίρνουμε αποφάσεις, εγκρίσεις, ελέγχους. Δεν μπορώ να κάνω εγώ ό,τι θέλω. Πόσα χρήματα έχει αυτός ο λογαριασμός? Η Μονή έχει γύρω στις 22-23.000. Είναι από τα ενίκια που πήρε. Αυτά είναι όλα τα χρήματα. Ναι. Η Μονή είναι τα νοικιαστήρια που παίρνει με τα νοικιά που κάνει. Εμείς φτιάχνουμε νοικιαστήρια. Αυτό γίνεται πάντα, ανέκαθεν, πολλών χρονών. Δίδομαι στους παραγωγούς οι οποίοι πάνε, δηλώσεις να πάρουν. Εμείς κάνουμε κάποια δικά μας. Έχει η Μονή κάτι ζώα. Να πάρει μια δική της επιδότηση, ξέρω εγώ, να πάρω. Πόση επιδότηση παίρνει η Μονή, συνολικά? Η Μονή να πάρει, ας πούμε, 10.000, 15.000, έχει και 200 πρόβατα, έχει ζώα. Στα επίμονα ερωτήματα για το πώς έχει προκύψει η αναφορά στο ποσό του 1 εκατομμύριο ευρώ, απαντά πως ίσως αντιστοιχεί στις επιδοτήσεις που έχουν εισπράξει όλα αυτά τα χρόνια οι κτηνοτρόφοι που νίκιαζαν χιλιάδες στρέμματα του μοναστηριού, χωρίς πολλοί από αυτούς να καταβάλουν ακόμη και το υποτυπώδες ποσό του ενοικίου. Επιδοτήσεις από τα. Από τις ενοικιαζόμενες εκτάσεις μπορεί να είναι και πάνω από 1 εκατομμύριο. Φυσικά είναι. Φυσικά θα είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. Αλλά λέω αυτό γιατί προσπαθώ να βρω μια λογική εξήγηση για το εκατομμύριο, πώς έχει προκύψει. Ναι, είναι πάνω από 1 εκατομμύριο το ίδιο. Αλλά αυτά τα παίρνουν, κατατέμπνονται μπορεί να σε 100 άτομα, 150 άτομα. Μάλιστα. Πάντως όχι η Μονή. Δεν παίρνει η Μονή από εκεί. Η Μονή παίρνει κάποια επιδότηση, έχει 200 ζώα να παίρνει, σας είπα, 15-20.000. Ναι, σε συνεννόηση με τη Μητρόπολη Γορτίνης και Αρκαδίας, το μοναστήρι ετοιμάζεται για επίσημη δήλωση και εξώδικο που θα δοθούν στη δημοσιότητα για την υπόθεση η οποία έχει προκαλέσει σάλο.